ώρες αγωνίας για την επιστροφή του 28χρονου κριτικού δεύτερου μηχανικού του Prudent Warrior που παραμένει υπό ιρανική κατοχή στον Περσικό κόλπο ζει η οικογένειά του. Χθες το απόγευμα το τηλέφωνο χτύπησε και οι γονείς κατάφεραν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Μανώλη Βεβαιάκη, ο οποίος τους καθησύχασε πως όλοι από το πλήρωμα είναι σώοι και ασφαλείς. Μια και μοναδική επικοινωνία είχαμε χθες το απόγευμα γύρω στις 7 η ώρα. Για πολύ λίγο, μόνο και μόνο μας πει ότι είναι όλα καλά, όλοι τους είναι καλά. Τους δώσαν τα κινητά τους, αλλά δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία μέσω δορυφόρου, μέσω ίντερνετ. Οι φρουρές που έχουν εγκατασταθεί στα πλοία επέστρεψαν τα κινητά στα μέλη των πληρωμάτων, επιτρέποντας σύντομες τηλεφωνικές επικοινωνίες, ώστε να μιλήσουν με τις οικογένειές τους. Τώρα υπάρχει αγωνία, αλλά αφού μετά μιλήσαμε με το παιδί και μας είπε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο, έχουν βέβαια ορισμένες κάρτες που βάζουν και επικοινωνούν μέσω ίντερνετ, χωρίς δορυφορική επικοινωνία. Ότι ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβεί θα μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο. Οπότε, όσο μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο, έπαψα πια όλα. Μέχρι χθες ανησυχούσα. Ο Μανώλης Βεβαιάκης, που ταξίδεψε στον Περσικό κόλπο και τον Οκτώβριο, περιέγραψε τηλεφωνικά πώς έγινε το ρεσάλτο πάνω στα ελληνόκτητα πλοία. 18 άτομα οπλισμένοι, τους βάλαν όλους στη γέφυρα, τους είπαν τέλος η αρχηγία σε εδώ, τώρα εμείς κάνουμε το πάντο. Και από εκεί στερά τους πήραν τα κινητά ολονών. Για κάποιες ώρες υπήρχε ένταση, τρόμος, αγωνία, φόβος. Είπανε δεν πρόκειται να σας πειράξουμε, εμείς δεν αναφυγέστε, εμείς δεν θέλουμε κάτι από εσάς. Μετά από κάποιες ώρες δώσατε την κίνηση. Στην αρχή φοβηθήκανε πάρα πολύ, γιατί ήταν όλοι στη γέφυρα και περιμένανε να ειδίδαν τα ελικόπτερα και ειδοποίησε ο καπετάνιος και όλο το πλήρωμα ανέβηκε στη γέφυρα, τη γέφυρα του πλοίου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλαγιωτάκης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους πλοιάρχους και έχει συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των ναυτικών που παραμένουν στις γέφυρες είτε τις καμπίνες των δεξαμενόπλοιων. Συνιστά κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και ισοδυναμίου υπηρετία. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη ήδη σε έντονο διάβημα προς τον Ιρανό πρέσβη. Αθετικό σημείο είναι ότι ο καπετάνιος μέσα είναι Κύπριος, γιατί τα διαβήματα που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση θα έχει κάνει και η κυπριακή κυβέρνηση για τον καπετάνιο της. Μπορεί και να καθυστερήσει. Λόγω τώρα ότι το βαπόρι, από ό,τι του είχε πει ο γιος μου, το φορτίο που φόρτωνε, λέει ήταν για Ελλάδα, όπως είναι το αλλού βαπόριου. Το άλλο βαπόρι των Ποσειδών φόρτωνε και πήγαινε, θα ερχόταν εδώ στην Ελλάδα. Το Δέλτα Ποσάιντον βρίσκεται και αυτό ακινητοποιημένο στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Μάλιστα, οι δύο καπετάνοι κατάφεραν να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία, με βάση την οποία φαίνεται να προκύπτει ότι το πρώτο σκάφος είναι πιθανό να απεγκλωβιστεί νωρίτερα. Είναι λίγο πιο μακριά. Δεν ξέρω ακριβώς, είχαν μια μικρή επικοινωνία, νομίζω, οι καπετανέοι. Κάτι είπαν ότι το βαπόρι το άλλο μπορεί να φύγει γρήγορα, μπορεί να βγει το φορτίο του. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς θα γίνει. Η κίνηση του Ιρανικού καθεστώτος έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να προβαίνει σε έντονα διαβήματα, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του καθεστώτος ομοιρίας για τα πληρώματα και τα ελληνόκτητα τάνκερ.